Λοιπόν, σκέφτηκα να μαγειρέψουμε μοσχαράκι, αλλά στην πιο τρυφερή του μορφή και στην πιο νόστιμη εκδοχή του. Και μόνο επειδή, και η κορκοντζόλα, τις έχω έτσι, πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμία. Και νιόκι, είναι ένα ιταλικό πιάτο, εύκολο, γρήγορο, αλλά ουσιαστικά εδώ θέλουμε να δούμε πώς μαγειρεύουμε το μοσχαράκι γρήγορα, γιατί το έχουμε στο μυαλό μας σαν ένα κρέας το οποίο θέλει χρόνο. Mm-hmm. Όμως, αν διαλέξουμε το κατάλληλο κομμάτι και το μαγειρέψουμε με τον τρόπο που το κάνω τώρα, μαγειρεύεται γρήγορα. Πόση ώρα δηλαδή? Πόσο, 10 λεπτά θα κάνουμε συνολικά. Άκου τώρα. Αυτό, τέλειωσε. Είναι έτοιμο. Ναι. Λοιπόν, μοσχαράκι, εδώ έχω πάρει ένα κομμάτι από μοσχαρίσκιο κιλότο, τρυφερό. Και μάλιστα ζήτησα από τον κρεοπόλη να μου κόψει το πιο καθαρό κομμάτι. Μάλιστα. Να μην έχει πολλούς τέρνοντες και πολλά νεύρα κτλ. Οπότε, έχω αυτό το κομμάτι που είναι καθαρό φιλέτο και αυτό τώρα. Εγώ επειδή ξέρω το κόβω κάθετα στις σύνες του, αν δεν ξέρει κάποιος, μπορεί να ζητήσει από τον κοροπόλη να το κόψει σε λεπτά φιλετάκια. Δηλαδή κόντρα στις σύνες εννοείς. Κόντρα στις σύνες, ναι. Γιατί αυτό είναι το μυστικό όταν κόβουμε κρέας για να γίνεται μαλακό όταν το μαγειρεύουμε. Άκου γιατί τώρα. Σκέψου, όταν έχω, ας πούμε πες ότι αυτές είναι οι ίνες του κρέατος, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Όταν κόψω ένα κομμάτι και οι ίνες είναι κατά μήκος και είναι έτσι μεγάλες, όπως μαγειρεύεται, μαζεύει και σκευρώνουν και μαζεύουν και γίνονται σαν λάστιχο. Ενώ αν το κόψω κάθετα, μειώνω φανταστικό. Το κομμάτι αυτό το οποίο μαζεύεται, οπότε γίνεται τρυφερό. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα, το κιλότο μαζί με τη σπαλωμίτα είναι δύο πολύ τρυφερά κομμάτια κρέατος. Mm-hmm. Οπότε, αν θέλει κάποιος να μαγειρέψει μοσχαράκι, μπορεί να ζητήσει ή κιλότο ή σπαλωμίτα και να κάνει ένα ονειρεμένο κοκκινιστό. Με τον τρόπο που θα το μαγειρέψω τώρα, μπορεί να κάνει πάλι κοκκινιστό. Δηλαδή να ετοιμάσει τη σάλτσα ντομάτας, όπως εγώ θα κάνω τα μανιτάρια και τα νιώθει, να τα τηγανίσει όπως θα τα τηγανίσω εδώ, να τα ρίξει τελευταία στιγμή για να το σερβίρει στο λεπτό. Τέλει. Άρα, 15 λεπτά η σάλτσα ντομάτας και 10 λεπτά όλη η Παρασκευή. 20-25 λεπτά το πολύ τρώμε ένα ωραίο κοκκινιστό και τρυφερό. Καταπληκτικό. Ξεκινάμε. Καταπληκτικό, ξεκινάμε. Λοιπόν, εδώ. Το κρέας εδώ το έχω κόψει σε μικρά φιλετάκια. Τώρα βέβαια είναι το ένα πάνω στο άλλο και δεν φαίνεται τελείως, αλλά είναι σε αυτή τη μορφή. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν τώρα όπως είναι κομμένα θα μαγειρευτούν στο λεπτό. Τι κάνω.
Λοιπόν, το αφήνω αυτό στην άκρη για να προχωρήσουμε λίγο με την σάλτσα. Για να δούμε και εδώ τι κάνουμε. Εντάξει, σιγά σιγά. Κοίταξε, όπως γίνεται πάντα, μόλις ρίξουμε τα νιόκι μέσα πέφτει λίγο η θερμοκρασία, αλλά μετά σιγά σιγά πάλι αρχίζει να βράζει, οπότε ανεβαίνει, σιγά σιγά θα γίνουν. Ανεβαίνουν πάνω. Πάμε τώρα να κάνουμε εδώ τη σάλτσα. Λοιπόν, για τη σάλτσα θέλουμε κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Τι κάνω τώρα, θα κάνω μια σάλτσα μανιταριών. Άρα, τα μανιτάρια θέλουν πολύ κρεμμύδι και πολύ σκόρδο. Είναι δύο υλικά που ταιριάζουν απόλυτα. Ειδικά αυτά τα δικά σου είναι, Ευαγγέλη, λοιπόν, δεν υπάρχει. Πολτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών για έξτρα γεύση. Και ανακατεύω λίγο καταρχάς κλασικά, όπως μου αρέσει, δεν θέλω να καεί το κρεμμύδι, θέλω απλά να πάρει λίγο χρώμα, να μαλακώσει, για να μην πικρίσει. Θα μου δώσει τα μανιτάρια. Εδώ διάλεξα αυτά τα καφέ μανιταράκια τα μικρά, τα οποία είναι σχεδόν ίδια με τα άσπρα, απλά είναι λίγο πιο νόστιμα όταν μαγειρεύονται. Α, μάλιστα. Λοιπόν, τα ρίχνω εδώ. Και αυτός ο πολτός σκόρδου, να ξέρετε, παιδιά του Βαγγέλη, τον έχω κι εγώ στην κουζίνα μου, είναι μαγικός, γιατί έχει μέσα, ρε παιδί μου, ό,τι θέλεις από τα αρώματα του σκόρδου, χωρίς τις παρενέργειες. Έχει όλα, δηλαδή, τα αρώματα. Ναι, είναι λες και έχεις πάρει το σκόρδο και έχεις κρατήσει αυτά που θέλουμε. Και το κυριότερο είναι ότι όταν τελειώσει το μαγείρεμα και δοκιμάσει το πιάτο, δεν κουβαλάς καμία άσχημη μυρωδιά και καμία ενόχληση στο στομάχι σου. Είναι ελαφρύ, ελαφρύ. Ναι. Δεν έχει αυτό που σου αφήνει το σκόρδο. Κοίταξε, μόνο τώρα εδώ θα ήθελα μια πιο δυνατή φωτιά. Ναι, εντάξει. Δυστυχώς. Θα το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε. Θα κάνω μια αλλαγή. Λοιπόν. Σας βάζω ένα task για την επόμενη φορά. Ναι. Έτσι. Για βάλε και εσύ μπας και βοηθείς. Μπας και σ' ακούσουν. Λοιπόν, εντάξει αυτά. Λοιπόν, τα νιόκια έχουν βράσει. Απλά τα αφήνω για λίγο μέσα. Υπολογίζω ένα λεπτό ακόμη για να τα αδειάσω εδώ. Mm-hmm. Τώρα, τα μανιταράκια αυτά, επειδή όταν μαγειρεύονται μαζεύουν πολύ γρήγορα, mm-hmm, και χάνουν τον όγκο τους, τα κόβω σε τέταρτα, σε τρία κομμάτια το κάθε μανιταράκι. Μάλιστα, θα μικρύνουν να μετά. Να φαίνονται μέσα, ακριβώς. Πάμε τώρα εδώ. Είναι απλό το μαγείρεμα και τι γίνεται. Δεν περιμένω να μαραθούν τελείως τα μανιτάρια για να ρίξω τα υπόλοιπα υλικά. Ρίχνω σιγά σιγά και την γκορκοτζόλα σε κομμάτια. Όχι, Παναγία μου. Στο μεταξύ, ο συνδυασμός κρέμας γάλακτος με γκορκοτζόλα είναι ο πιο ωραίος για να κάνουμε ζυμαρικά. Δηλαδή με ένα βρασμένο ζυμαρικό, ξέρω εγώ, από ριγκατόνι και πένες μέχρι ένα ωραίο σπαγκέτι. Μα την γκορκοντζόλα γενικά στα ζυμαρικά τη συναντάμε, έτσι, ναι, σε ιδιαίτερες, ναι, σάλτσες και αυτά είναι. Κοίταξε, ένας ωραίος συνδυασμός είναι επίσης πίτσα με πατάτες και γκορκοντζόλα. Είπες τώρα. Κόλαση. Θα την κάνουμε μια μέρα. Θα το κάνουμε, ναι, ναι. Είναι απίθανο συνδυασμός. Άλλο να την κάνουμε αυτή τη συνταγή. Λοιπόν. Τη τρέχουν τα σάλια, όταν μιλήσει δεν μπορεί. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε που αρχίζει και μυρίζει τώρα. Και ενώ έχει έντονη μυρωδιά, εδώ δεν μας ενοχλεί. Λοιπόν, ρίχνω την κρέμα γάλακτος. Αχ, μωρέ Βαγγέλη, τι κόλαση μου κάνεις. Και λίγο αλάτι. Αυτές τις νυφάδες. Αυτό είναι. Ανθός αλατιού. Ανθός. Και ουσιαστικά λίγος μαϊντανός ακόμη. Όχι, μάλλον ακόμη. Τώρα λίγο μαϊντανό. Οπ. Και έχουμε στο τέλος μια μαϊντανό, απίθανη, έτσι, σάλτσα. Όπο, εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει. Τι έκανε ο άνθρωπος. Απλή, γρήγορη, εύκολη. Τώρα, αυτή η σάλτσα είναι ιδανική, συνοδευτική για μια μπριζόλα. Φύγε, φύγε. Εσύ φύγε. Λοιπόν. Μείνε μακριά μου. Βαγγέλη, ποιο θέλεις, εμένα τι δεις εσύ. Έλα, μωρέ, όλους, εντάξει. Α, εντάξει, οκ. Κοίταξε. Δεν μπορώ τώρα. Είστε όλοι παιδιά μου. Σας έχω σαν τα παιδιά μου. Δεν γίνεται. Μωρέ, τι να μην τον ακούς, μην του δίνεις σημασία. Σάκι, θα φας. Το βγάλαμε έγκαιρα. Το βγάλαμε έγκαιρα. Παιδιά, μισό λεπτό, έχουμε αφήσει κάτι. Για το μοσχάρι σε κρεμότητα. Λοιπόν, το προλάβαμε. Ναι, το προλάβαμε. Λοιπόν, κοίταξε. Εάν είχαμε λίγο πιο δυνατή φωτιά εδώ, mm-hmm, θα τα μαγειρεύαμε κυριολεκτικά στο ένα λεπτό. Τώρα όμως, γι' αυτό τώρα το κρατήσαμε λίγο παραπάνω. Ναι. Εδώ μη σας τρομάζει πάντα το λίγο ροζέ χρώμα. Πάντα το πρέπει θέλουμε το κρέας να είναι λίγο πιο λιγότερο μαγειρεμένο, γιατί εδώ όσο μαγειρεύεται, χάνει τα υγρά του, ναι, τελείως, οπότε στεγνώνει. Ωραία. Εδώ θέλω να δοκιμάσετε αυτό που θα κάνω τώρα. Ουσιαστικά ο ανθός αλατιού είναι ακριβώς για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, πασπαλίζουμε ένα ψημένο ή μαγειρεμένο κρέας μόλις βγει από τη φωτιά και το δοκιμάζουμε τώρα.
Αναγία μου. Αυτό. Έρε, τι θα γίνει. Έφερε μεταξάκι. Θα φάω λίγο κρεατάκι εγώ. Οι υπόλοιποι εσύ δεν θα δοκιμάσεις. Κρεατάκι, κρεατάκι. Λίγο κρέας, άσε λίγο το σισάκι. Κρέας θα φάει, παιδάκι μου, τι. Το σισάκι βέβαια έχει φτάσει και 40 χρόνια ζωής. Να σου πω, Κωνσταντίνε, είναι τιμωρία από το παστίτσιο. Είναι τιμωρία από το παστίτσιο, μπράβο. Το παστίτσιο δεν το έφανα εγώ, είδα το παστίτσιο και πέθανα με το σχόλιο. Παστίτσιο βλέπω. Άσε, άσε τη ζω. Φόβος και τρόμος, ε. Αλλά δεν βλέπω να φοβίζεται πολύ η ευδίκηση. Παιδιά, λιώνει στο στόμα σου. Πώς γίνεται τόσο πολύ γρήγορα. Δεν το κι εγώ. Δεν σε πιστεύω. Αλήθεια. Για να λιώσει το δικό μας στόμα. Έλενα. Δοκιμάστε. Δοκίμασε. Καλά και ο άνθρωπος είναι όντως πάνω στο κρέας. Λοιπόν, και τώρα έχεις ρίξει μέσα στη σάλτσα τα νιώκια. Δεν είναι φοβερό. Καταπληκτικό. Γίνεται λουκούμι. Δεν υπάρχει. Όντως, πολύ μαλακό. Και ουσιαστικά έτσι καταλαβαίνεις και τη γεύση και του αλατιού. Γιατί έχει φυσική γεύση θαλασσινή και παράλληλα καταλαβαίνει τη γεύση του κρέατος. Και τώρα κοίταξε ένα μοσχαράκι το οποίο μαγειρεύτηκε 3 λεπτά εδώ. Είναι τρυφερό και μαλακό όπως πρέπει. Λοιπόν, αυτή είναι η σάλτσα. Θα ρίξω λίγη παρμεζάνα για να ξεδέσω. Εντάξει, μπορούμε και με ζυμαρικά άμα θέλουμε να το κάνουμε. Δώσε παρμεζάνα, να γίνει χαμός. Δώσε πόνο. Δώσε παρμεζάνα, μην τη φοβάσαι, μην τη λυπάσαι. Θα βάλουμε και λίγο από πάνω. Θα πάρεις λοιπόν, τα περσάκι να φάσουμε πάμε. Σημέρι, αυτό το φαγητό. Δώστε μου αυτό το πιάτο, σας παρακαλώ, να σερβίρω. Αυτό είναι. Εύκολο, γρήγορο. Τι θέλουμε να κάνουμε τώρα. Δεν θέλουμε να λιώσουν τα μανιτάρια. Θέλουμε να καταλαβαίνουμε όλα τα υλικά εδώ στο πιάτο. Θεωρώ ότι η σάλτσα είναι κολλασμένη. Δεν θα ρίξεις το κρέας μέσα στη σάλτσα. Όχι. Απλά θα κάνω το εξής. Αφού σερβίρω εδώ το πιάτο, βάζω τα κομμάτια του κρέατος εδώ. Ε, ναι. Έτσι. Oh. Παιδιά, αυτό είναι τώρα τρελή γκουρμεδιά και μύρισε την γκοργονζόλα. Παιδιά, μου έχει σπάσει τη μύτη την γκοργονζόλα. Και... Η γκοργονζόλα είναι σαν το blue cheese, ε. Ναι, αλλά είναι αυτό. Επειδή θέλουμε τις απαραίτητες φυτικές ίνες που πάντα λέω ότι η σαλάτα είναι άχρηστες φυτικές ίνες, τέλος πάντων. Όχι μπροστά στο Κωνσταντίνο αυτά. Όχι μπροστά στο Κωνσταντίνο. Επίτηδες, προκαλώ. Βάζουμε και λίγη βαλεριάνα και έχουμε ένα ωραίο γρήγορο πιάτο. Η βαλεριάνα είναι τρομερή. Τέλειο, παιδιά. Και πολύ θεωρώ ότι είναι ένας πολύ ωραίος συνδυασμός, εύκολος, εντυπωσιακός, νόστιμος. Παιδιά, αυτό είναι ένα πιάτο εορταστικό. Έτσι. Που δεν ξέρω, εμείς έχουμε, είναι το Αγίου Θανασίου σήμερα. Χρόνια πολλά. Βεβαίως, χρόνια πολλά να πούμε σε όλους τους Θανάσιδες. Και αν έχετε Θανάσιδες και Αθανασίες σπίτι σας, να τους κάνετε αυτό το πιάτο γιατί είναι σούπερ εορταστικό. Και εμείς θα το κεράσουμε λοιπόν στον καλεσμένο μας. Θέλετε να τον υποδεχτούμε, να ευχαριστήσουμε τον Βαγγέλη μας.